Έχει διαπιστωθεί απαρτία. Ξεκινάει η 19η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Θέλω να απευθυνθώ στο σώμα και να κάνω εγώ ίδιο μια ενημέρωση. Λίγο την προσοχή σας. Ενώ είμαστε στη 19η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν έχω φέρει σαν θέμα ημερήσιας διάταξης την επικύρωση πρακτικών. Δεν το έχω φέρει σαν θέμα ημερήσιας διάταξης. Παρά το γεγονός ότι οι επικεφαλείς των παρατάξεων, οι γραμματείες του ΜΑΝΟ γνωρίζουν ότι διορθώνουν τα απομαγνητοποιημένα πρακτικά. Πριν όμως, επειδή η εταιρεία ανέλαβε, υπάρχει μια δυσκολία στην ίδια να μπει στο ρυθμό για να κάνει. Να επαναφέρει για επικύρωση, οφείλεται σε δικούς τεχνικούς λόγους. Έχει ενημερωθεί, έχω στείλει έγγραφο στην εταιρεία προκειμένου να διευκολυνθεί, να βρει τον τρόπο να μπορέσει να φέρει τα πρακτικά για επικύρωση, αντιλαμβανόμενος τις δυσχέρειες που λειτουργεί και την παραβίαση του νόμου και την εύλογη απορία όλων γιατί δεν έχουμε φέρει για επικύρωση πρακτικά. Ελπίζω από τις επόμενες συνεδριάσεις το θέμα να αντιμετωπιστεί. Ήθελα να ενημερώσω το σώμα να είναι σε γνώση του σώματος. Σας εστάλει εκτές συμπληρωματική ημερήσια διάταξη με τίτλο «Έγκριση σύνευση κρίνων τροποποίησης παράδοσης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κηφισιάς για το έργο «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Τριγώνου Φραγκοπούλου του Δήμου Κηφισιάς». Δεν έχει ακολουθεί το πενθήμερο για τη συζήτησή του. Γιατί υπήρξε ενεργοποίηση από τον Δήμο θεωρώντας ότι υπάρχει συνεδρίαση που θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα να το καλύψει. Δεν έχουμε συνεδρίαση λίγη προγραμματική στις 13 και για να μην έχουμε άλλες εμπλοκές έρχεται με συμπληρωματική ημερήσια διάταξη. Υπάρχει αντίρρηση στο σώμα να περιληφθεί. Ομόφωνα το σώμα εγκρίνει σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του κανονισμού λειτουργίας στην ένταξή του στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Και θα το δούμε στη συνέχεια τη συζήτησή του. Δικαιολόγηση απουσιών για το κατεπήγον υπέρ κατά Λευκό. Ομόφωνα το σώμα εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτησή του. Ο κύριος Αδαμόπουλος, η παράταξη του κύριου Αδαμόπουλου για αντικαταστήση ανατροπή στην Αττική, έχει στείλει για να συζητήσουμε προημερήσιας διάταξη. Θέμα με τίτλο «Παρέμβαση της Περιφέρειας σχετικά με το πρόβλημα της λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Νέα Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας». Έχει διανεμηθεί στους επικεφαλείς. Εγώ οφείλω να ενημερώσω το σώμα ανεξάρτητα ο ίδιος απάρει για το κατεπήγον ότι υπάρχει ήδη επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή για το ζήτημα και της λειτουργίας και ενδεχόμενα για τη μετεγκατάσταση και για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας. Αν εμένετε, κύριε Αδαμόπουλε, θα υπάρχει για το κατεπήγον μόνο, για το ουσιαστικό μέρος, για το κατεπήγον να το συζητήσουμε σήμερα. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Για το κατεπήγον. Ναι, το ζήτημα είναι, από ό,τι καταλαβαίνετε, επήγον, διότι αυτή τη στιγμή η αποκομιδή, η καθαριότητα του Δήμου Φιλαδέλφειας δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τα απορριμματοφόρα και οι εργαζόμενοι γυρνάνε σαν τους τσιγκάνους. Έχουν περάσει ήδη αρκετές μέρες και φερόμενοι ως οπαδοί της ΑΕΚ έχουν καταλάβει το αμαξοστάσιο του Δήμου. Ο πρόεδρος της Δικέφαλος ΑΕ έχει μηνύσει εργαζόμενους γιατί πήγανε στον χώρο της δουλειάς τους. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, τις επόμενες μέρες η κατάσταση θα είναι εκρηκτική με κίνδυνο την ίδια την υγεία και τη ζωή των κατοίκων εκεί. Και επειδή εχθές έκανα συνάντηση και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, θεωρούμε ότι η κυρία Περιφερειάρχης και η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα και όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να κάνουν άμεση παρέμβαση, διότι το γήπεδο, όπως γνωρίζουμε, χρηματοδοτείται από την περιφέρεια, να πάρουν ένα τηλέφωνο, να τους μαζέψουν από εκεί για να μπορεί να λειτουργήσει η πόλη. Για το κατεπήγον, όχι το θέμα της ουσίας. Ναι, το κατεπήγον είναι ότι χρειάζεται να γίνει πολιτική παρέμβαση. Αν δεν γίνει πολιτική παρέμβαση, μπορεί να έρθουμε μετά από μέρες εκεί πέρα και η κατάσταση να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συζήτηση. Έχουμε στείλει ένα κείμενο. Αν γίνεται δεκτό να γίνει αυτή η παρέμβαση από την περιφέρεια, δεν υπάρχει λόγος για να το συζητήσουμε, αλλά να δεσμευτεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εντάξει. Σε ψηφοφορία το θέμα. Μετά την ψηφοφορία, κυρία Κυπριανίδου. Υπέρ να συζητηθεί δηλαδή λαϊκή συσπήρωση
ο κύριος, ναι, δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του σώματος. Η λαϊκή συσπήρωση, ο κύριος πρωτονοτάριος, κυρία Θανοπούλου, σήμερα. Η Αττική. Άλλο ενημέρωση και άλλο λήψη απόφαση. Για την ενημέρωση, σας είπα ότι υπάρχει επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή. Τώρα, για τη λήψη απόφασης με τη μορφή ψηφίσματος, δεν ξέρω πόσο διευκολύνει. Ενημέρωση θα την κάνει, την ενημέρωση θα την κάνει η κυρία Κυπριανίδου μετά, αλλά δεν είναι θέμα συζήτησης. Είπαμε λοιπόν, είναι η Αττική υπέρ η λαϊκή συσπήρωση, ο κύριος Μαντάς, κυρία Βασιλάκη Ράικου, πρωτονοτάριος Θανοπούλου, κύριος Αδαμόπουλος. Δεν συγκεντρώνει την απόλυτη ψηφία. Κυρία Κυπριανίδου, έχει το λόγο. Στο επίπεδο μόνο της ενημέρωσης, κυρία Κυπριανίδου, σαν δήλωση, δεν είναι. Σύντομα, κυρίες και συνάδελφοι, Λοιπόν, όπως είπε και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, είμαστε σε συνεχή επαφή με τον Άρη τον Βασιλόπουλο, τον Δήμαρχο της Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Πράγματι, είναι μια δύσκολη, σύνθετη και επικίνδυνη κατάσταση αυτή. Λοιπόν, λέω, αυτή που έχει διαμορφωθεί η κατάσταση θέλει ιδιαίτερη προσοχή και αποτελεσματικότητα. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τον Δήμαρχο, ο οποίος ομοίως είναι με το Υπουργείο, με το ΙΠΕΝ, διότι υπάρχει θέμα με την κατάσταση του αμαξοστασίου, για την οποία διαδικασία υπάρχει και πράξη έγκρισης. Δεν θέλω τώρα να πω σε λεπτομέρειες. Αυτά είναι θέματα που και ο ίδιος ο Δήμαρχος τα τρέχει. Να ξέρετε ωστόσο, γιατί αυτό έχει μια σημασία, ότι πράγματι είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία, αρρωγή, προκειμένου ακριβώς να λυθεί το πρόβλημα, και νομίζω ότι δεν είναι της ώρας για περισσότερες, ας πούμε, συζητήσεις. Και αυτό είναι και το κλίμα του Δημάρχου. Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Πάντως, είμαστε σταθερά σε αυτή τη διαδικασία από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το πρόβλημα. Πρώτο θέμα, ημερήσια ζητά. Και θα λυθεί από ό,τι φαίνεται, χωρίς να σημαίνει ότι λέμε κάτι σίγουρο, ωστόσο, είναι τα πράγματα σε φάση, ας πούμε, διαδικασιών να επιλυθεί. Έτσι, δεν λέμε τίποτα παραπάνω. Πρώτο θέμα, ημερήσια ζητά, έγκριση σύναψη και όρων προγραμματική σύμβαση μεταξύ τη Περιφέρεια Αττική και του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση άβλιων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, σε επιπληρωμένο ΦΠΑ», ο κ. Φιλίππου. Ναι, καλό απόγευμα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, σύμφωνα με την εισήγηση, αφορά... Σύμφωνα με την εισήγηση, όπως εισηγήθηκε και ο Πρόεδρος, αφορά τη διαμόρφωση των άβλιων χώρων σχολικών μονάδων του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης. Αν θυμάμαι, να το δω, είναι ή 6 ή 7 σχολεία. Είναι 3 σχολεία στη Βάρη, 2 στη Βούλα, 2 στη Βουλιαγμένη και 1 στη Βάρκιζα. Υπάρχει αναλυτική περιγραφή το τι θα γίνει στο κάθε σχολείο, στο κάθε άβλιο χώρο. Προϋπολογισμός είναι 300.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Καλό να την εγκρίνουμε. Μπας και προλάβει μέσα στο καλοκαίρι που θα είναι κλειστά τα σχολεία. Να τα μαζέψει. Για την Επιτροπή Παρακολούθησης προτείνουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο αναπληρώτρια την κυρία Θεοχάρη και την κυρία Αδαμοπούλου αναπληρωτή τον κύριο Πελέκη. Ρώτηση, τοποθέτηση, σε ψηφορία εισήγηση υπέρ, κατά, Λευκό, αποχές. Η Αττική αποχή, κατά πλειοψηφία δεχτεί εισήγηση, λαϊκή συσπήρωση, ο κύριος Μαντάς, η κυρία Βασιλάκη Ράικου Αδαμόπουλος και ο κύριος Καμάρας, Λευκός, στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, έγκριση σύναψη καιρών τροποποίησης παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαραθώνα για το έργο αντικατάσταση χλωροτάπητα γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνα, ο κύριος Φιλίππου. Ναι, αν είδατε την εισήγηση, είναι μάλλον λίγο πονεμένη η ιστορία. Η προγραμματική σύμβαση υπογράφτηκε 21/12/2015 μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Μαραθώνα και είχε διάρκεια 30 ημέρες, δηλαδή έλεγε 21/6/2018. Στη συνέχεια ο Δήμος, και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους Περιφέρειας, στη συνέχεια ο Δήμος προχώρησε
έκανε τη δημοπράτηση. Το ελεκτικό συνέδριο όμως, με την υπαριθμό 246 απόφαση του 17, έκρινε ότι υπήρχαν παρατυπίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο έγινε ανάθεση, τους επέστρεψε πίσω, εν πάση περιπτώσει, το διαγωνισμό. Αναγκάστηκαν, προφανώς δεν σήκωνε κάποιες διορθώσεις, ανακάλυψαν όλο τον διαγωνισμό και επανέλαβαν πλέον τη διαδικασία. Μάλλον όχι, μέχρι να εγκριθεί η μελέτη κτλ. Πρέπει τώρα να υπογραφεί καινούρια σύμβαση για να επαναληφθεί ο διαγωνισμός. Μας ζητάει λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του να παρατείνουμε την ίδια προγραμματική σύμβαση, αυτή που ήταν στις 21 12 του 2015, κατά 24 μήνες από τώρα που μιλάμε, δηλαδή να λύγει 21 12 του 20, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου. Δεν κατάλαβα. 21 12 του 20, λέει, είπα κάτι. Θα είναι άλλο δήμαρχο. Τοποθέτηση σε ψηφορία εισήγηση υπέρ. Κατά. Κατά. Λευκό. Αποχές. Ομόφωνα δεχτεί εισήγηση. Επιτροπή κύριε Πρόεδρε, ορίστε, να παρακαλέσω αν μπορούμε να δούμε και το 11ο και το 12ο. Αυτά είναι ως εισήγηση. Δύο άτομα για δύο επιτροπές. Υπάρχει αντίρρηση να προταχθούν. Θέλετε. Το 11 και το 12. Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει. Για να το ζητά, κύριε Σγουρέ, κάποια λοιπόν, γενική υποχρέωση. Θα δώσω αναφορά στον κύριο Σγουρό, τι ώρα θα του χτυπήσω κάρτα, τι ώρα θα αναχωρήσει. Τις έχετε τις εισηγήσεις να σας αφήσω, κύριε Πρόεδρε, τις έχετε να τις αφήσω γραπτές όπως είναι, ή τις έχετε τις εισηγήσεις. Τις δύο. Για το πρώτο. Υπαριθμόν 11 θέμα, ορισμός εκπροσώπων στο Συμβούλιο Χριστών Λιμένα Λαβρίου. Λαβρίου προτείνουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο με αναπληρωματικό τον κύριο Πελέκη Ζαχαρία και για το δεύτερο, για τη Ραφίνα. Ορισμός εκπροσώπων στο Συμβούλιο Χριστών Λιμένα Ραφίνας. Ναι. Τον κύριο Πάντζα με αναπληρωτή τον κύριο Σμέρο. Ερώτηση, τοποθέτηση σε ψηφορία εισήγηση το 11. Υπέρ. Κατά. Η Ελληνική Αυγή, Λευκό. Η Λαϊκή Συσπήρωση, ο κύριος Αδαμόπουλος, ο κύριος Μαντάς, κυρία Βασιλάκη και Ράικου. Κατά πλειοψηφία, δεχτεί εισήγηση το 11. Στο 12. Υπέρ. Κατά. Δεν παρακολουθείται η ψηφοφορία για το 12. Κατά. Η Ελληνική Αυγή, Λευκό, η Λαϊκή Συσπήρωση, ο κύριος Μαντάς, Βασιλάκη, Ράικου και κύριος Αδαμόπουλος. Κατά πλειοψηφία, δεχτεί εισήγηση. Το υπαριθμόν 3 θέμα, έγκριση σύναψης κυρών προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ασπροπύργου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση πάρκου Γκοριτζάς συνολικού προϋπολογισμού 3.700.000 ευρώ». Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα εισηγηθεί ο κ. Βασιλείου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Γνωρίζουμε ότι η Δυτική Αττική, το θριάσιο πεδίο, ιδιαίτερα θα έλεγα ο Ασπρόπυργος, έχουν εξαιρετικά προβλήματα τα οποία δεν συναντώνται σε καμία περιοχή της χώρας ολόκληρης. Χρειάζονται να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις μήπως βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση. Το θέμα το οποίο συζητάμε είναι μια προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής και στο Δήμο Ασπροπύργου για την ολοκλήρωση του πάρκου της Γκοριτσάς. Είναι μια περιοχή όπου διαμένουν κυρίως Έλληνες του Πόντου. Είναι μια εξαιρετικά υποβαθμισμένη περιοχή η συγκεκριμένη. Υπάρχει ένα πάρκο 130 στρεμμάτων, έχει κάποιες κτηριακές εγκαταστάσεις και αυτό το οποίο επιδιώκουμε να κάνουμε είναι μια χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ της Περιφέρειας Αττικής και 1.700 του Δήμου Ασπροπύργου προκειμένου να ολοκληρωθεί και να γίνει μια φωτεινή τέλος πάντων περιοχή από τη σημερινή κατάσταση που υπάρχει. Έτσι ώστε να δοθεί ένας τόνος κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης. Προτείνεται για την Επιτροπή τακτικός ο κύριος Φαρμάκης Ταξιάρχης, η κυρία Βάβολα Αριστεία αναπληρωματική, τακτικός ο κύριος Δανάκος Χριστόφος, αναπληρωματικός ο κύριος Πελέκης Ζαχαρίας.
Υπάρχει ερώτηση στον εισηγητή. Τοποθέτηση. Τοποθέτηση, κυρία Δήμου. Και μετά η κυρία Αγγελονή. Δηλαδή, κυρία Δήμου. Κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε, εμείς δεν ψηφίζουμε έργα διότι έχουμε αναπτύξει ένα σκεπτικό που λέει ότι λόγω του ότι ο προϋπολογισμός της περιφέρειας έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα χρήματα που υπάρχουν, δεν υπάρχουν οι οικονομικές δυνατότητες για να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα έργα. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε μία εξαίρεση και θα ψηφίσουμε το συγκεκριμένο έργο, βλέποντας ότι η συγκεκριμένη περιοχή... Κύριε Συνάδελφε, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ ιδιαίτερα. Συνεδρίαση είναι. Χρήση βοηθείας. Υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αυτό για το Θριάσιο θα είναι ένας πολύ μεγάλος πνεύμονας. Λόγω των περιβαλλοντολογικών προβλημάτων που υπάρχουν στην περιοχή. Όμως θα πρέπει να υπάρξει και μία δέσμευση ότι τα δύο αυτά εκατομμύρια η περιφέρεια θα τα έχει στην άκρη για να, να τα δώσει να ολοκληρωθεί το έργο. Με αυτή την προϋπόθεση εμείς θα το ψηφίσουμε και επειδή μου δίνεται η ευκαιρία, δεν θα ξαναμιλήσω, ούτε θέλω να κάνω καμία να δημιουργήσω εντυπώσεις κτλ. Θέλω να αναφέρω στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να καταγραφεί ότι η κατάσταση με το χυτά στην περιοχή είναι τραγική. Ο κόσμος πια δεν μπορεί να ανοίξει παράθυρο. Οι οσμές είναι τέτοιες που φτάνουν σε πολύ μεγάλη έκταση. Και θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να αναλάβετε μία πρωτοβουλία, να δείτε αν αυτά που λέω είναι σωστά ή όχι και να στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο να μας πείτε τι προτίθεται η διοίκηση να κάνει για αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει στη Φυλή. Κυρία Αγγελονίδη. Βεβαίως και συμφωνούμε να γίνει η ολοκλήρωση, η αναβάθμιση, όπως και να το πούμε, του πάρκου της Γκοριτσάς. Δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό, όμως θέλουμε να βάλουμε κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, πρώτον, να είναι η χρήση του δημόσια δωρεάν και ελεύθερη στους επισκέπτες και χρήστες των δομών του, όπως επίσης η συντήρησή του στο μετέπειτα χρονικό ορίζοντα θα πρέπει να γίνεται από το Δήμο. Αυτή είναι ρητή όρη για μας. Το λέμε αυτό γιατί ξέρουμε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ασπροπύργου έχει συζητηθεί ότι μετά την ολοκλήρωση του έργου αυτό θα δοθεί σε ιδιώτες. Βάζουμε δηλαδή για άλλη μια φορά σαν περιφέρεια τόσα λεφτά, στην προκειμένη περίπτωση 2 εκατομμύρια, για να κερδοφορούν μετά ιδιώτες. Τα χρήματα αυτά είναι χρήματα του λαού της περιοχής αλλά και όλου του λεκανοπεδίου γενικότερα. Πληρώνουμε οι φορολογούμενοι για τα κατασκευή έργων και κατόπιν πρέπει να ταΐζουμε τους ιδιώτες προκειμένου να κάνουμε χρήση αυτών. Θεωρούμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Επόμενα, μόνο με τους όρους τους παραπάνω που θέσαμε, εμείς μπορούμε να ψηφίσουμε το σημερινό θέμα. Και περιμένουμε να ακούσουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Βασιλείου, συγγνώμη. Υπάρχει άλλη τοποθέτηση. Ο κύριος Αδαμόπουλος. Ναι, κύριε συνάδελφε, εγώ ήθελα να πω το εξής. Όχι ότι δεν χρειάζονται έργα αναβάθμισης σε όλη αυτή την περιοχή, που ξέρουμε λίγο πολύ όλοι τι γίνεται με όλα αυτά που φτιάχνουν. Αλλά μου κάνει εντύπωση σε μια τέτοια περιοχή, ας πούμε, σε όλο αυτό το πάρκο, προκρίνονται γήπεδα τένις, γήπεδα ράγκμπι κτλ. Δηλαδή, η ουσία το τι θα γίνει εκεί πέρα, δεν νομίζω ότι αντιστοιχεί με τις ανάγκες της περιοχής και με όλη αυτή την υποβάθμιση. Με αυτή την έννοια δεν θα το ψηφίσουμε. Κύριε Βασιλείο, θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι εμείς συζητάμε τώρα μια προγραμματική σύμβαση και γι' αυτή δεσμευόμαστε σαν Περιφέρεια Αττικής. Τώρα για το δημόσιο χαρακτήρα, εγώ συμφωνώ. Ο Δήμος να είναι αυτός ο οποίος θα έχει την ευθύνη. Από εκεί και ύστερα δεν είναι εδώ και ο κύριος Δήμαρχος για να μπορέσει να απαντήσει πιο συγκεκριμένα σε αυτό. Θα μπει στη σύμβαση. Σε ψηφοφόρο. Σε ψηφοφόρο. Η όρη αυτή. Ακούστε, η σύμβαση είναι έτσι όπως την βλέπετε.
όπως τη βλέπετε. Δεν μπορεί να μπει ρήτρα, ξέρετε, να είναι δημόσιος χαρακτήρας. Διότι πρέπει να αυτό δεν εξασφαλίζει όμως τίποτα, πρέπει να αν δεν ακούσουμε. Πρέπει να ακούσουμε την άποψη και της Δημοτικής Αρχής. Αυτό είναι το θέμα. Τότε να το αφήσουμε λοιπόν, το θέμα και να το δούμε την επόμενη φορά, αφού έχουμε ακούσει το Δήμο. Μια στιγμή, μη φωνάζετε κύριε, μη φωνάζετε. Λέω την άποψή μου, έτσι. Λοιπόν, η άποψη η δική μου, η προσωπική, να έχει δημόσιο χαρακτήρα. Εγώ φέρνουμε μια προγραμματική σύμβαση, είναι απολύτως συγκεκριμένη. Το θέμα είναι εάν ψηφίζουμε αυτή την προγραμματική σύμβαση ή όχι. Σε ψηφοφορία εισήγηση υπέρ. Τελείωσε η διαδικασία, κύριε Μανασογεννάκη. Όχι. Τι όχι. Ο κύριος Βασιλείου δεν έχει εδώ προσωπική άποψη, είναι αντιπεριφερειάρχης. Ναι. Λοιπόν, υπογράφουμε μια προγραμματική σύμβαση με το Δήμο. Στην προγραμματική σύμβαση να βάλουμε λοιπόν ως περιφέρεια όρο ότι αυτό θα παραμείνει υπό την ευθύνη του Δήμου να λειτουργεί τουλάχιστον για μια δεκαετία, τουλάχιστον για 10 χρόνια και θα έχει και την ευθύνη της συντήρησης. Δεν θα πληρώνουμε για ιδιώτης μετά και να πλουτίζει από αυτό. Αυτό καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να πετάμε τα λεφτά του κόσμου έτσι. Αυτό βάζουμε και αυτό έχει υποχρέωση να το κάνετε. Η δε μη εσείς δεσμεύεστε τώρα τι θα γίνει, όπως σας είπαμε. Λοιπόν, υπό την ευθύνη του Δήμου θα είναι. Δεν έχει να κάνει. Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές αυτό που λέμε. Ας έρθει εδώ ο Δήμος να δεσμευτούν παρέα και να υπάρξει προγραμματική σύμβαση. Και όχι στα λόγια, να είναι με ρήτρα. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν θα γίνει έτσι, να επιστρέψει ο Δήμος τα λεφτά πίσω. Λοιπόν, ο κύριος εισηγητής εμένει στην εισήγησή του σε ψηφοφορία εισήγηση. Υπέρ. Κατά. Η Λαϊκή Συσπήρωση, ο κύριος Μαντάς, ο κύριος Αδαμόπλος, η κυρία Ράικου Βασιλάκη, Πρωτονοτάριος Καθανοπούλου, Λευκό. Αποχές. Κατά πλειοψηφία δεχτεί εισήγηση. Είναι προφανές γιατί ψηφίζουμε κατά, κύριε Πρόεδρε. Έτσι. Απόλυτα. Εντάξει. Υπαριθμό 4 θέμα. Έγκριση σκοπιμότητας χρηματοδότησης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Καταγραφή ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Ασπροπύργου», καθώς και έγκριση σύναψης καιρών του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ασπροπύργου για την αλόγω παροχή υπηρεσίας, συνολικού προϋπολογισμού 74.400 ευρώ, συμπεριλαμβάνω ΦΠΑ, ο κ. Βασιλείου. Το θέμα αυτό αφορά την κοινωνική έρευνα απογραφή. Είναι δεύτερη φορά που έρχεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όχι το συγκεκριμένο, ως έργο, διότι είχε προηγηθεί η κοινωνική έρευνα απογραφή στο Βλυχό Μεγάρον, η οποία και ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Τα χαρακτηριστικά του Ασπρόπυργου τα ανέφερα. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένες, ενώ ο Ασπρόπυργος θα έλεγα ότι είναι μια κατεξοχήν πολυπολιτισμική περιοχή. Ένα μέρος δε των κατοίκων του Ασπροπύργου είναι Ρωμά. Αυτοί διαμένουν σε τρεις περιοχές βασικά. Στη Νέα Ζωή, στα Νεόχρηστα και στο Σοφό. Οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι από κάθε άποψη άθλιες. Και εμείς σχεδιάζουμε να κάνουμε παρεμβάσεις προκειμένου να υπάρξει αναβάθμιση και των περιοχών αυτών, αλλά και των συνθήκων ζωής, το Ρωμά. Σχεδιάζουμε ένα πολυχώρο να γίνει απέναντι από το 7ο Δημοτικό Σχολείο, σε ένα οικόπεδο το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Ασπροπύργου και βρίσκεται σε εξέλιξη τα σχέδια, θα υλοποιηθούν, καθώς επίσης και βελτίωση των συνθήκων στο υπάρχον 7ο Δημοτικό Σχολείο, που κατά 90% αποτελείται από μικρά παιδιά Ρωμά. Ωστόσο, για να γίνουν αυτές οι ολιστικές παρεμβάσεις, όπως θα γίνουν και στο Βλυχό Μεγάρον, προϋποθέτει να γίνει μια ακτινογραφία, να υπάρξει μια ακτινογραφία του πληθυσμού αυτού των Ρωμά. Από άποψη παιδείας, υγείας, συνθήκων εργασίας, απασχόλησης, στέγασης κτλ. Αυτό το σκοπό επιτελεί η κοινωνική έρευνα απογραφή. Το ποσό αναφέρθηκε, είναι 74.400. Και προτείνεται για την Επιτροπή ο κύριος Φαρμάκης Ταξιάρχης, Πρόεδρος, η κυρία Βάβουλα Αριστεία, αναπληρωματική, και
ο κύριος Δανάκος Χριστόφορος και ο κύριος Πελέκης Ζαχαρίας. Υπάρχει ερώτηση, τοποθέτηση. Τοποθέτηση, κύριε Αθανοπούλου, κύριε Αγγελονίδη. Κύριε Αγγελονίδη, έχει το λόγο. Δεν αντιλέγουμε να καταγραφούν οι ευπαθείς ομάδες, αν και έχουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά τον όρο. Θεωρούμε ότι δεν είναι δόκιμος, γιατί ευπαθείς είναι... Ευπαθή είναι τα προϊόντα, οι ντομάτες, οι μπανάνες κτλ. Είναι ένα ζήτημα αυτό όσον αφορά τέλος πάντων. Να καταγραφούν λοιπόν οι ομάδες αυτές του Δήμου Ασπροπύργου. Όπως θεωρούμε ότι ναι, μπορούν να πάρθουν μέτρα συγκεκριμένα για αυτούς και μάλιστα να είναι και μέτρα διαρκείας και μόνιμα. Και όχι κατά διαστήματα και όποτε τους θυμόμαστε. Εδώ πρόκειται για εκτέλεση παροχής υπηρεσίας και θεωρούμε ότι αυτή πρέπει και μπορεί να γίνει από τις υπηρεσίες του Δήμου. Όπως τίθεται το θέμα εισηγητικά, πρόκειται για ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών που θα έπρεπε, όπως είπαμε, να κάνουν υπάλληλοι του Δήμου. Και για να προλάβουμε τα διάφορα περιλήψεως προσωπικού στους Δήμους, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν και πολύ σοβαρές, γι' αυτό και συχνά πυκνά μιλάμε για μόνιμους διορισμούς σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Δήμου, θα μπορούσε λοιπόν να προσλάβει ο Δήμος, π.χ. κάποιους συμβασιούχους, οκταμηνίτες, δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι αυτοί, για να διεκπαιρεώσουν αυτή τη δουλειά. Γιατί τα στοιχεία υπάρχουν στις διάφορες υπηρεσίες. Θα είναι έτοιμα δηλαδή. Θα μπορούσε λοιπόν η διαδικασία αυτή της καταγραφής να γίνει από υπαλλήλους του Δήμου. Τι γίνεται, δεν μπορεί να περνάνε όλα στο χαλαρό και οι ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών να προχωρούν παντού. Γι' αυτό και θα καταψηφίσουμε το θέμα. Κύριε Αθανοπούλου. Ναι. Ναι, γεια σας κύριε Βασιλείου. Γνωρίζετε ότι από το 2014 που είχαμε αναλάβει υπήρξαν διάφορες ενέργειες προκειμένου, και δεν χρησιμοποιώ αυτούς τους όρους, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι καταπιεζόμενες ομάδες σε περιοχές που πλήττονται εξαιτίας συγκεκριμένων πολιτικών. Και μία εξ αυτών είναι ο Ασπρόπυργος. Και γνωρίζετε επίσης ότι είχαν γίνει πολλές ενέργειες ό,τι αφορά τον ειδικό πληθυσμό που είναι η Ρωμά. Καταγραφές έχουν κατά κόρον γίνει. Έρευνες επίσης. Δίνεται λοιπόν, και πολύ ωραία το είπανε πριν η προλαλήσασα, δίνονται αυτή τη στιγμή 74.000 για να γίνει καταγραφή. Τη στιγμή που είχε γίνει προγραμματική σύμβαση και το ξέρετε ότι είχε γίνει με συνεργασία με το ΤΕΙ κοινωνικής εργασίας προκειμένου να υπάρξει γραφείο Ρωμά, θα πρέπει οι άνθρωποι να ενταχθούν κοινωνικά, να έχουν ίδρυυση, να ενταχθούν στα σχολεία τα παιδιά, να μπορούν να δουλέψουν και να ζήσουν. Κατά συνέπεια, δεν μπορώ εγώ να δώσω θετική ψήφο σε μία εκ νέου καταγραφή που μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους και που στην τελική έχει γίνει. Ευχαριστώ. Σε ψηφοφορία εισήγηση. Υπέρ. Κατά. Η Ελληνική Αυγή, η Λαϊκή Συσπήρωση, η κυρία Θανοπούλου, ο κύριος Πρωτονοτάριος, ο κύριος Αδαμόπουλος, Μαντάς, Βασιλάη Κεράικου, Λευκό. Αποχές. Αποχή. Λευκό ή Αττική. Κατά πλειοψηφία δεχθεί η εισήγηση. Υπαριθμό 5. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας για το έργο ολοκλήρωση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ίδρυυση οικισμού πανοράματος Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Κύριε Βασιλείο, έχει το λόγο. Το έργο αυτό ξεκίνησε το Μάιο πέρσι του 2017. Για περίπου 6 μήνες ο εργολάβος σταμάτησε γιατί δεν είχε πληρωθεί για γραφειοκρατικούς λόγους. Ξανάρχισαν οι εργασίες του έργου μετά από τις πληρωμές. Το έργο συνεχίζεται κανονικά και θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του φετινού καλοκαιριού. Προέκυψε όμως η πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου, όπου υπήρξαν ζημιές σε υλικά που είχαν αγοραστεί από τον εργολάβο. Επίσης και μερική καταστροφή σε κάποια σημεία του έργου. Νόμιμα ο εργολάβος ζήτησε, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση... Κάνουμε λίγο εκεί στοιχεία, κύριε συνάδελφε. ...αποζημίωση για αυτές τις πλημμύρες, διότι πρόκειται περί θεομηνίας. Υποχρεωμένη, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, υποχρεωμένος είναι ο Δήμος Μάνδρας να αποζημιώσει με τον ποσό των 51 τόσο χιλιάδων πόσο είναι τον εργολάβο. Ο Δήμος Μάνδρας δήλωσε αδυναμία, δηλώνει αδυναμία
Και αυτό το οποίο προτείνουμε είναι να εγκρίνει αυτό το ποσό το Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του φετινού καλοκαιριού. Ερώτηση στον εισηγητή. Κύριος Αδαμόπλος, ερώτηση. Άλλος συνάδελφος. Ναι, κύριε Αδαμόπλε. Ναι, κύριε Βασιλείου, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Από ό,τι διαβάσαμε, η προγραμματική σύμβαση αφορά να δώσει η περιφέρεια κάποιες χιλιάδες ευρώ για να αποζημωθεί ο εργολάβος για κάποια υλικά που χάθηκαν στην πλημμύρα κτλ. Από αμοχάλικα, δεν ξέρω τι άλλο που τα περιγράφουν εκεί. Το ερώτημα είναι, οι κάτοικοι της περιοχής που χάσαν τα νοικοκυριά τους, τα αυτοκίνητά τους, οι μαγαζάτορες εκεί, οι τεράστιες ζημιές που γίνανε στον απλό κόσμο, αποζημιωθήκανε? Διότι από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα, η μόνη προγραμματική σύμβαση που έρχεται είναι να αποζημιωθεί ένας εργολάβος. Με τους υπόλοιπους, γιατί προκρίνεται αυτό? Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, παρά το γεγονός δεν αφορά το θέμα, κύριε Δαμόπλε. Υπάρχει τοποθέτηση? Δεν υπάρχει τοποθέτηση. Ψηφορία, εισήγηση. Υπέρ. Κατά. Λευκό. Λευκό. Ναι, δεν αφορά το θέμα, κύριε Αδαμόπλε. Θέλετε να κάνετε ερώτηση για τις αποζημιώσεις, να κάνετε ερώτηση για τις αποζημιώσεις. Λέτε γιατί δεν πληρώθηκαν και πληρώνεται αυτό. Αυτό είναι θέση όμως. Δεν είναι ερώτηση διευκρινιστική. Λοιπόν, σε ψηφοφορία. Ναι, ναι. Δεν είναι ερώτηση για το θέμα. Αυτό να έρθει συγκεκριμένα. Εντάξει, ερώτηση δεν είναι για το θέμα μου. Επί του θέματος δεν είναι ερώτηση. Άλλο σχετική και άλλο για το θέμα. Εντάξει. Λοιπόν, είπα σε ψηφοφορία εισήγηση και βλέπω ότι είναι υπέρ, κατά ο κύριος Αδαμόπλος, λευκό ο κύριος Μαντάς, η κυρία Βασιλάκη, κυρία Ράικου. Ναι, λευκό η Αττική, η κυρία Δήμου είναι υπέρ. Είναι κατά πλειοψηφία, γίνεται δεχτή εισήγηση. Ναι. Υπαριθμών 6 θέμα. Έγκριση σύνευση και όρων τροποποίησης παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας για το έργο κατασκευή κεντρικού συλλεκτήρα ομβρίων και ολοκλήρωση δικτύου ίδρυυσης ερυθρών, ο κύριος Βασιλείου. Ναι, πάντως, κύριε Πρόεδρε, οφείλω να πω, επειδή πρώτη φορά κάθομαι τόση ώρα στο βήμα, καταλαβαίνω τις παρατηρήσεις που μας κάνετε για το ότι δεν υπάρχει ησυχία για να μπορέσει να γίνει ειλικρινά. Είχα συμπαραστάτη. Γιατί είμαι κι εγώ από αυτούς που μιλάνε κάτω, έτσι, σας το λέω. Δεν λέω όχι, αλλά το καταλαβαίνω, δηλαδή. Λοιπόν, να πω ως εισήγηση τώρα, διότι δεν είναι κανένα θέμα αυτό τώρα. Λοιπόν, υπάρχει ερώτηση. Τοποθέτηση σε ψηφορία εισήγηση υπέρ. Κατά. Λευκό. Αποχές. Ομόφωνα δεχτεί εισήγηση. Στο υπαριθμόν 7 θέμα, έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη συνδικών λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου Δήμου Πόρου», θα εισηγηθεί ο κύριος Χατζιπέρος. Καλησπέρα σας και από μένα. Ζητάμε μια εξάμηνη παράταση. Μια εξάμηνη, δεν θα πάρω ομόφωνη απόφαση, είναι σίγουρο. Μια εξάμηνη παράταση, διότι σύμφωνα με την Επιτροπή δεν υπήρχε ψηφιακό τοπογραφικό για την περιοχή του Βιοκά, του Πόρου. Θα κάνετε. Να βάλω σε ψηφοφορία. Υπάρχει τοποθέτηση. Κυρία Μπαλού. Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε απλά κατά, αλλά και να το προσπεράσουμε, γιατί έχει καταντήσει αηδία, να το πω έτσι, αυτό το θέμα. Αλλά θέλουμε απλά να το πούμε και στα πρακτικά. Για τις καθυστερήσεις το χαρακτηρίζω, έχετε δίκιο, κυρία Μπαλού, έτσι. Δηλαδή, και εγώ όταν το βάλα εισηγητικά διαρωτήθηκα πόσες φορές έχει έρθει η παράταση. Έχετε ξεπεράσει δίκιο.
κάθε όριο προσβολής της νοημοσύνης. Πρότεινα στον κύριο Χατζιπέρο να μην το φέρει καν. Να πει ο ίδιος ότι διαφωνεί και να πει αρνούμε να το φέρω γιατί με προσβάλλει. Δηλαδή κάποια στιγμή έτσι πρέπει να έρθει αυτό το θέμα. Αφού όλα τα υπόλοιπα, ο έλεγχος, τα προβλήματα, το οποίο στέει, δεν έχουν φτάσει ποτέ εδώ. Κατά καιρούς μας λέτε ότι θα τα φέρετε, ξέρετε τα προβλήματα, τα ψάχνετε. Μόνο τα εκατομμύρια τρέχουνε. Δεν πρόκειται για εκατομμύρια, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι ο ρόλος μου είναι άχαρος. Ναι, δεν ξέρω αν είναι άχαρος, παίξτε τον αλλιώς. Λοιπόν, κατά. Σε ψηφοφορία εισήγηση υπέρ. Κατά. Η Λαϊκή Σπήρωση, Λευκό. Λευκό, ο κύριος Μαντάς. Κατά και Μαντά. Κατά ο κύριος Μαντάς, κυρία Θανοπούλου, κυρία Βασιλάκη, κυρία Ράικου και ο κύριος Αδαμόπουλος. Λευκό. Αποχή, ο κύριος Αδαμόπουλος. Κατά πλειοψηφία δεχτή εισήγηση. Απευθύνουμε στο Σώμα να προταχθεί το 13 το συμπληρωματικό θέμα της σημερινής διάταξης. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Ομόφωνα το Σώμα εγκρίνει την πρόταξή του. Το εκφωνώ έγκριση σύναψη καιρών τροποποίηση παράταση προγραμματική σύμβαση μεταξύ τη Περιφέρεια Αττικής και Δήμου Κηφισιάς για το έργο κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Τριγώνου Φραγκοπούλου του Δήμου Κηφισιάς. Ο κύριος Καραμέρος έχει το λόγο. Βρίσκεται ο Δήμαρχος, ο κύριος Στομάκος και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κυρία Γιαννιτσοπούλου Ελένη. Αν θελήσει ο κύριος Δήμαρχος, του δοθεί ο λόγος στη συνέχεια. Κύριε Καραμέρο, έχει το λόγο. Ναι, για να δικαιολογήσουμε και λίγο τον τρόπο με τον οποίο ήρθε το θέμα, θα μιλήσω εκτός αυτοδιοικητικού πλαισίου. Στη ζωή, λοιπόν, υπάρχουν δήμαρχοι κάποιες σχέσεις που κρατάνε πολλά χρόνια και λένε κάποια στιγμή φτάνεις ή παντρεύεσαι ή χωρίζεις. Είναι μακρόχρονη η σχέση αυτής της προγραμματικής σύμβασης. Μιλάμε για μια τετραετία σχεδόν. Χωρίς ευθύνη όμως του Δήμου, γιατί υπάρχουν σοβαρά ζητήματα χωρικού σχεδιασμού, αδειοδοτήσεων, χρήσεων γης και αυτή η σχέση πέρασε από τις συμπληγάδες και των Υπουργείων. Φτάσαμε λοιπόν κοντά στο τέλος της προγραμματικής σύμβασης. Δεν θέλουμε να χωρίσουμε από αυτό το έργο, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την Κηφισιά. Ομοίως προσπαθεί και ο Δήμος. Μας έχει φέρει τις εμελέτες οριστικά, την οικοδομική άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου. Και προτείνουμε στο Σώμα την παράταση της προγραμματικής σύμβασης για 2 έτη. Υπάρχει ερώτηση. Ερώτηση. Τα 2 χρόνια θα φτάσουν, κύριε Καραμέρο. Να απαντήσω. Εντάξει, θα δώσω λόγο στον Δήμαρχο και μπορεί να απαντήσει και ο Δήμαρχος κάποια πράγματα. Ναι, ναι. Ο κύριος Καράκης. Θέλετε να απαντήσω τώρα ή μετά. Όχι, γιατί θα έρθουμε μετά από κάνα χρόνο, από 2 χρόνια, να ζητάμε κι άλλη παράταση και θα είναι πάλι κοροϊδία. Και θα είμαι άλλο βέβαια στη θέση πιθανόν του εισηγητή. Εγώ πιστεύω θα είμαι εγώ, αλλά εντάξει. Θα απαντήσω εγώ για το ίδιο, αλλά έτσι κι αλλιώς τώρα θα ξεκινήσει το έργο, επειδή τις αδειοδοτήσεις. Τώρα, ας το ξεκινήσει πρώτα. Ήταν πολύ σοβαρά τα εμπόδια ως τώρα και από τη στιγμή που ξεπεράστηκαν, υπάρχει δυνατότητα να έχουμε εργοτάξιο γρήγορα και να φτάσουμε, αν όχι, στην υλοποίηση. Γιατί όχι, μέσα σε 2 χρόνια. Να φωνάξουμε τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο εσείς να δώσετε και εξηγήσεις για το έργο κτλ. Και για το χρόνο που τέθηκε, μήπως τυχόν. Σας δώσουμε 4. Δεν ξέρω αν 4, μπορεί να είναι και 1. Κύριο Στομάκος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Όσο και αν ακούγεται με δυσπιστία, δεν υπάρχει μέρα που να μην ασχολούμαστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με αυτό το έργο. Οι αντικσότητες και τα ατυχήματα ήταν αρκετά και δεν θέλω να σας κουράσω με την ανάλυση αυτών. Εμείς τα ζήσαμε. Αυτό το οποίο είναι αδικαιολόγητο πραγματικά είναι ότι δεν είχε γίνει αντιληπτό ούτε σε μένα τον ίδιο. Το αντελήφθη σχεδόν συμπτωματικά την προηγούμενη Παρασκευή ότι την άλλη εβδομάδα, 13/6, λήγει η προθεσμία της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης που συνήφθη τον Ιούνιο του 2014. Έτσι λοιπόν, πραγματικά απίφθηνα έκκληση στη διοίκηση της Περιφέρειας και ευχαριστώ πολύ που το θέμα συμπεριελήφθη σήμερα ώστε να το διασφαλίσουμε το έργο αυτό. Αυτό το έργο το οποίο είναι το μεγαλύτερο του Δήμου Κηφισιάς
και είναι ο τελευταίος μεγάλος ανοιχτός χώρος στο οποίο μπορεί να δημιουργηθεί ένα αναγκαίο αθλητικό συγκρότημα με ένα κλειστό κολυμπητήριο που δεν διαθέτει η ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε για τον Δήμο Κηφισιάς, Νέας Ερυθρέας και Κάλης. Να μην τεθεί λοιπόν σε διακινδύνευση αυτό το έργο, να μην μείνει στον αέρα, έστω και θεωρητικά δυνητικά. Γι' αυτό και τρέξαμε και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που το συμπεριλάβατε στην ημερήσια διάταξη του σημερινού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, η οικοδομική άδεια με ιδιαίτερη πίεση εξεδόθη προχτές και την έχουμε προσκομίσει. Στη συνέχεια, ή μάλλον πριν την οικοδομική άδεια, εκπονήθηκαν 6 μελέτες, αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική, γεωτεχνική, κυκλοφοριακή, περιβαλλοντική. Αυτές οι μελέτες έχουν παραδοθεί και έχουν εξοφληθεί. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, και ευχαριστώ πολύ τους συνάδελφους, τον κύριο Μπαλάφα, τον κύριο Δαμάσκο, τους υπηρεσιακούς, συνήλθε, εισηγείται την παράταση κατά 2 έτη. Η παράταση κατά 2 έτη δεν είναι μία αυθαίρετη επινόηση. Προβλέπεται στην Προγραμματική Σύμβαση, προβλέπεται στο άρθρο 7, η δυνατότητα για διετής παράταση. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με τον Διευθύντη τον κύριο Σερπάνο επίσης εισηγείται θετικά. Υπάρχει ήδη το σχέδιο αυτό της τροποποίησης και παράτασης κατά 2 έτη. Και χθες, κύριε Πρόεδρε, συνεδρίασε εκτάκτως και το Δημοτικό Συμβούλιο της Κηφισιάς και ομόφωνα ενέκρινε, παρά το ότι είναι αυτονόητο, αλλά έτσι επιβάλλει η Προγραμματική Σύμβαση, ενέκρινε και τη διετή παράταση, αλλά ζητάει και από το Συμβούλιό σας τη σύμφωνη γνώμη για την συγκεκριμένη παράταση. Από εκεί και πέρα, στην εύλογη απορία αν θα υλοποιηθεί εντός 2 ετών, είμαστε λίγο πριν τη δημοπράτηση. Για να είμαστε προσγειωμένοι και αν λάβουμε υπόψη μας και ενστάσεις που συνήθως γίνονται, θα είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί εντός 2 ετών, ωστόσο δεν είναι και αδύνατον. Υπάρχει πάντως ισχυρή βούληση. Οι υπηρεσίες μας, και παρευρίσκεται εδώ η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, θα ασχολούνται κάθε μέρα και αδιαλείπτως. Πιστεύουμε ότι μπορεί, αλλά η πιθανή διακινδύνευση στην εκπνοή της νέας διετίας είναι προτιμότερη από το να έμενε το έργο στον αέρα τώρα. Βέβαια, αν έχουμε αργήσει, ναι, έχουμε αργήσει και έχουμε κάνει και την αυτοκριτική μας γι' αυτό, και πρώτος εγώ. Ωστόσο, θέλω να ευχαριστήσω την Περιφερειάρχη, την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, εσάς κύριε Πρόεδρε και φυσικά όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη στήριξή του και τον Αντιπεριφερειάρχη και συνεργάτη μας, τον κύριο Καραμέρο. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Υπάρχει. Κύριε Πρόεδρε, και ο κύριος Δήμαρχος είναι, πώς το λένε, δεν είναι σίγουρος ότι τα 2 χρόνια θα φτάσουν. Ή μάλλον, να το πω διαφορετικά, μάλλον μας λέει ότι δεν θα φτάσουν. Αυτό μας είπε, εντάξει. Και αναρωτιέμαι, γιατί πρέπει μετά από 1,5 χρόνο, περίπου 2, να ξανάρθουμε εδώ και να ξανασυζητάμε αυτό και δεν αποφασίζεται από τώρα πόσος χρόνος χρειάζεται και να μην ξαναέρθει η παράταση. Αυτό γιατί, δηλαδή αυτό το γαϊτανάκι, κάθε 3 και λίγο ένα έργο να έρχεται, να ξανάρχεται, να ξανάρχεται και παράταση και κόντρα παράταση, γιατί να το κάνουμε. Επιτρέπετε. Γιατί έτσι προέβλεπε η Αρχική Σύμβαση, κύριε Μασογεννάκη, δίνει δυνατότητα διετούς παράτασης. Επιτρέπετε, πατάμε αυτό, κύριε Σύμβουλε, αν μου επιτρέπετε, πατάμε πάνω σε κείμενα νομικά και διοικητικά. Κύριε Πρόεδρε, τη δυνατότητα την κάνεις αναγκαιότητα τώρα, έτσι, άσε το. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε αυτό. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Απόλυτα. Είναι τρελό δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Και εμείς κουραζόμαστε και γελιοποιούμαστε, να το πω έτσι. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν δείχνει σοβαρότητα ελάχιστη. Εν πάση περιπτώσει, βάτε 3, βάτε 4, δεν έχει, για να είστε σίγουροι. Κύριε Μανασογεννάκη, δεν έχει δυνατότητα η Αρχική Σύμβαση. Η Αρχική Σύμβαση προέβλεπε τη δυνατότητα διετούς παράτασης. Και τροποποιούμε την Αρχική Σύμβαση. Δεν έχουμε δυνατότητα να υπερβούμε την Αρχική Σύμβαση. Αυτός είναι ο λόγος. Όσο και να φαίνεται αυτό. Θέλω να πω στον κύριο Σύμβουλο ότι εφαρμόζουμε αυστηρά, αυτή την ώρα τουλάχιστον, το άρθρο 7 της Προγραμματικής Σύμβασης. Δεν κάνουμε κάτι το αυθαίρετο. Αντίθετα, αν περνούσε και η επόμενη εβδομάδα, τότε θα είχαμε προβλήματα. Στο τέλος αυτής της διετίας, αν χρειαστεί, τότε δεν θα μιλήσουμε για παράταση, αλλά για νέα Προγραμματική Σύμβαση. Αν χρειαστεί. Καλά, όταν θα έχει ξεκινήσει το έργο, δεν θα πάτε για νέα Προγραμματική Σύμβαση, δεν θα μπορείτε να το κάνετε. Εντάξει, είναι άλλο θέμα. Τώρα μπορείτε να πάτε σε νέα Προγραμματική. Και, εν πάση περιπτώσει, επειδή άκουσα και την τοποθέτησή σας, ούτε και από εσάς είναι σοβαρό αυτό που είπατε, ότι προχθές αντιληφθήκατε ότι λήγει η Προγραμματική Σύμβαση.
Δηλαδή, με συγχωρείτε, εδώ εμείς εγκρίνουμε έργα, εγκρίνουμε δαπάνες και τα λοιπά, υποτίθεται για να γίνουνε. Όχι για να τα έχετε για τα προεκλογικά σας φυλάδια μεθαύριο που θα πάτε στις εκλογές και να πείτε εγώ έχω τούτο, εκείνο ή το άλλο. Αν είναι γι' αυτό το λόγο, πέστε το, να σας τα τυπώσουμε μερικά, να τα έχετε όλοι, να γυρνάτε να τα μοιράζετε. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο συζητάμε εδώ, ούτε χάνουμε το χρόνο μας γι' αυτό. Παραβλέπετε ότι έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, που σημαίνει το έργο είναι όριμο και έχουν εκπονηθεί και εξοφληθεί με σεβαστό ποσό 6 μελέτες. Κύριε Θωμάκο, ευχαριστούμε. Κύριος Δαμάσου έχει το λόγο. Άλλος συνάδελφος, κυρία Θανοπούλου, άλλος συνάδελφος θα τοποθετηθεί. Κύριος Δαμάσκος. Κύριε Πρόεδρε, ακούγομαι. Εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, το συγκεκριμένο έργο ήταν από τα ελάχιστα έργα τα οποία το Περιφερειακό Συμβούλιο προχώρησε σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης το 2014 μετά τις εκλογές. Και επί διοίκησης δηλαδή του Γιάννη του Σγουρού, και αυτό δίνει και την αναγκαιότητα που έβλεπε το Περιφερειακό Συμβούλιο τότε, αλλά και το ότι δεν ήθελε να χάσει ούτε ένα μήνα χρόνο από την εκτέλεση του έργου, κρίνοντας πόσο σημαντικό είναι. Κρίμα που χάθηκε τόσο καιρός. Πολύ σημαντικό που ακούμε από τον Δήμαρχο σήμερα, αλλά και έχουμε και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και έχουμε λοιπόν τη γνώμη του κυφισιώτικου λαού καταγεγραμμένη ότι το θέλουν αυτό το έργο και θα το προχωρήσουν. Προφανέστατα συνενούμε στην παράταση, εγώ είμαι και μέλος της Επιτροπής και έχω ήδη υπογράψει και θέλουμε το έργο να γίνει. Σε αυτό που λέει ο κύριος Μανουσογιαννάκης όμως που έχει δίκιο, προτείνω ότι βέβαια σήμερα πρέπει να δώσουμε την παράταση γιατί αλλιώς χάνεται η προθεσμία και λίγη η προγραμματική, άρα στην πραγματικότητα ακυρώνεται. Σήμερα πρέπει να δώσουμε την παράταση. Και τον επόμενο μήνα, είτε και ακόμα και με πρόταση να φέρετε εσείς ή να φέρει η τεχνική υπηρεσία, να τροποποιήσουμε την προγραμματική προκειμένου να δοθούν άλλα 2 ή 3 χρόνια παράταση και να ολοκληρωθεί πραγματικά το έργο. Αυτή είναι η πρότασή μας και νομίζω ότι θα γίνει αποδεκτή. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η κυρία Θανοπούλου, στο τέλος, κύριε. Α, θα θέλω να μιλήσω. Κυρία Θανοπούλου. Ναι, σε σχέση με το έργο ως έργο, κύριε Θωμάκο, εννοείται και κύριε Καναμέρο, εννοείται ότι και εγώ συνεπικουρώ στην αναγκαιότητά του και μάλιστα θα συμφωνήσω με το ότι καθυστέρησε ένα έργο που θα μπορούσε ήδη να έχει υλοποιηθεί. Θα μου επιτρέψετε να βγω λίγο εκτός θέματος και να τοποθετηθώ επί ενός λεπτού λέγοντας το εξής. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην Ακαδημία Πλάτωνα, και αυτό το λέω για να τα ακούν οι πάντες, γιατί εχθές ήμουν στο συντονιστικό, υπήρξε ακόμα και εσπευσμένο προεδρικό διάταγμα σχετικά με τους συντελεστές δόμησης, τις άδειες, τις άρσεις απαλωτριώσεων, προκειμένου να αναγερθεί το μόλι στην Ακαδημία Πλάτωνα. Και εδώ για ένα έργο γηπέδου αθλητισμού, λέμε ότι υπάρχουν 4 χρόνια καθυστερήσεις. Αυτό προκειμένου να καταχωρηθεί στα πρακτικά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ποιος θέλει να τοποθετηθεί? Ο κύριος Καμάρας, άλλος συνάδελφος για τοποθέτηση. Μπορώ, εγώ είμαι. Καμάρα. Λοιπόν, εγώ τάσσομαι να φανδόν υπέρ της παράτασης για 2 χρόνια, αλλά τώρα αυτή η αντιπρόταση που υπάρχει να το κάνουμε 3 και 4, έτσι δεν είπες? Όχι. Ναι, σε ένα μήνα, όχι σήμερα, όχι, είναι κατανοητό. Είπε ο κύριος Δαμάσκος, σε ένα μήνα να ξαναέρθει και να δώσουμε άλλα 2 χρόνια για να είναι εφικτή η υλοποίηση του έργου. Νομίζω δεν έχει νόημα. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι κι αλλιώς το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν ενημερώνεται για τα έργα, την εξέλιξη των έργων. Οι επιτροπές παρακολούθησης δεν λειτουργούν. Αν αφαιρέσουμε λοιπόν και τη δυνατότητα να έρχεται τουλάχιστον μία ενημέρωση έστω από την ανάγκη που προκύπτει από τις παρατάσεις των συμβάσεων, θα είμαστε στο σκοτάδι και θα ξέρουμε αυτά τα έργα τα οποία κρίνουμε που βρίσκονται και πότε θα τελειώσουν. Επομένως, 2 χρόνια παράταση τώρα να ικανοποιήσουμε το αίτημα το οποίο είναι αναντήρητο νομίζω από όλους και από εκεί και έπειτα ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών μπορεί να έρθει σε 1 ή 2 χρόνια στο παρόν Περιφερειακό Συμβούλιο πριν τη λήξη και να δοθεί η περαιτέρω αναγκαία παράταση. Δεν υπάρχει. Ο
ο κύριος, δεν υπάρχει άλλο συνάδελφος, ο κύριος Καραμέρο. Η κυρία Βρίνα. Παράκληση, ποιοι άλλοι συνάδελφοι να τοποθετηθούν. Κυρία Βρίνα, ελάτε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι στο αίτημα του Δημάρχου η παράταξή μας φυσικά και θα ψηφίσει υπέρ της παράτασης. Θα συμφωνήσω όμως και εγώ ότι να δούμε την πορεία του έργου και με βάση την πορεία του έργου να το ξαναδούμε αν θα χρειαστεί κάποια άλλη παράταση. Δεν είναι απαραίτητο κάθε μήνα να φέρνουμε το ίδιο θέμα, να ξεκινήσουμε, να διευκολύνουμε σε ό,τι χρειάζεται και εδώ είμαστε να το ξαναδούμε. Ο κύριος Καραμέρος. Δεν υπάρχει άλλος ομιλητής. Θέλω να διευκρινίσω. Η κυρία Μπαλού. Εμείς πάντως συμφωνούμε με την πρόταση που έκανε ο κύριος Δαμάσκος. Να το πάρει υπόψη του που θα κλείσει ο εισηγητής, γι' αυτό λέω, ότι μπορούμε να το πάμε στα δύο και μετά να επανέλθουμε. Λοιπόν. Σε ένα μήνα, ναι. Καραμέρο. Επειδή και ο πιο καλόπιστος παρατηρητής δεν μπορεί να μην βλέπει και το γεγονός ότι είχαμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο την τελευταία στιγμή και την παραδοχή του Δημάρχου ότι τις τελευταίες μέρες έγινε αντιληπτό από το Δήμο το ορατό ενδεχόμενο της λήξης προγραμματικής σύμβασης. Αντίθετα, ως Περιφέρεια Αττικής, εμείς παρακολουθούμε κάθε εβδομάδα, όχι κάθε μέρα, το θέμα του Τριγώνου Φραγκοπούλου και ξέρει ο Δήμαρχος τις οχλήσεις μας και προεξαμήνου και προέτους. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν πράγματα που τον ξεπερνούσαν ως διοίκηση και την υπηρεσία και τα ανέφερα προηγουμένως. Για το θέμα της παράτασης, προφανώς υπάρχει το άρθρο της προγραμματικής σύμβασης περί διετίας, αλλά ακόμα και αν υπήρχε δυνατότητα να υπάρχει ένα περιθώριο πέραν της διετίας, εγώ θα ήμουν αρνητικός. Γιατί θα πρέπει να κριθεί και η εγρήγορση του Δήμου και των υπηρεσιών του την επόμενη διετία. Και δεν αφορά προσωπικά αυτό το Δήμαρχο ή τη διοίκηση ή την κυρία προϊστάμενη των τεχνικών υπηρεσιών, αλλά επειδή βλέπουμε ότι υπό καθεστώς πίεσης λειτουργούμε όλοι καλύτερα, για να είμαστε ειλικρινείς, καλό θα ήταν να μείνει η διετία και να το ξαναδούμε. Γιατί υπάρχει και κάτι πιο σκληρό, το οποίο δεν το αναφέρατε, θα το πω εγώ. Δεν μπορούν να λιμνάζουν ποσά της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ επί πολλά χρόνια στο πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων της περιφέρειας. Άρα νομίζω ότι κάνουμε το μίνιμουμ, να μείνουμε σε αυτό, να μην χαθεί το έργο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το υποστηρίζει ο Δήμος και το θέλει, το δουλεύει και να το ξαναδούμε μετά από 1-1,5 χρόνο, που ελπίζουμε να είναι έργο τάξιο, τουλάχιστον. Σε ψηφοφορία εισήγηση. Υπέρ. Κατά. Λευκό. Η Λαϊκή Συσπήρωση. Ο κύριος Αδαμόπουλος, η κυρία Νικολιδάκη, Βασιλάκη και Ράικου. Αποχές. Γίνεται κατά πλειοψηφία δεχτή η εισήγηση. Ο κύριος Καμάρας προστίθεται στα λευκά της Επιτροπής Παρακολούθησης. Αν δεν έχει Επιτροπή Παρακολούθησης, είναι η παλιά, είναι εντάξει. Κατά πλειοψηφία δεχτή η εισήγηση. Περνάμε στο 8ο θέμα της σημερινής διάταξης. Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο Bologna Chapter Initiative. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο Bologna Chapter Initiative. Λοιπόν, Bologna Chapter είναι η χάρτα των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την προώθηση ενός κοινού πλαισίου στρατηγικών δράσεων με στόχο την προστασία και την αηφόρο ανάπτυξη της παράκτειας περιοχής της Μεσογείου. Η πρωτοβουλία της Bologna Chapter έχει σαν στόχο οι περιφέρειες και η ΟΤΑ να προωθήσουν ένα κοινό πλαίσιο για στρατηγικές
δράσης που θα βασίζεται στην αηφόρο ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου. Είναι μια κοινή πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από την περιφέρεια, από τις περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ανοιχτή σε άλλες παράκτιες διοικήσεις και περιφέρειες της Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου, επιτελώντας συγκεκριμένους στόχους, ακόμα και διαρθρωτικούς, που είναι σε θέση να αποκτήσουν διαφοροποιημένους πόρους χρηματοδότησης με υψηλή ικανότητα ενσωμάτωσης. Στα τέλη της περίοδου 2000-2006 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και στα πλαίσια των συζητήσεων μεταξύ των περιφερειακών εταίρων σχετικά με την αύξηση της προσοχής στα παράκτια θέματα, κίνδυνη, προστασία, διαχείριση, προσαρμογή στις πολιτικές, στρατηγικές και τα προγράμματα χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάγκη δράσης μέσα σε μια δομημένη κοινή στρατηγική αντί για μεμονωμένα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συχνά όχι καλά δομημένα και σχεδόν σε συνέργεια, τον προσδιορισμό κοινών προκλήσεων και θεμάτων για συνεργασία. Συζητήθηκε αρχικά ένα πρώτο έγγραφο πολιτικής το 2006, που υπογράφηκε το Φεβρουάριο του 2007 στην Πολόνια από 9 βασικές περιφέρειες εταίρους. Το αναθεωρημένο έγγραφο πολιτικής το 2012, μετά τις νέες πολιτικές και πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπεγράφει το Μάρτιο του 2013 στις Βρυξέλλες από 14 βασικές περιφέρειες εταίρους. Το έγγραφο πολιτικής εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της EPMR τον Ιούνιο του 2013 στη Βαρκελόνη. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της BCE, δηλαδή της Bologna Charter, ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2014 στην Πολόνια. Εδώ φαίνονται όλες οι περιφέρειες που είναι ενταγμένες μέσα σε αυτή τη χάρτα. Και βρίσκονται σε εξέλιξη διασύνδεση στο Μαρόκο, η Τινησία, ο Λίβανος και το Μαυροβούνιο. Το κοινό σχέδιο δράσης μπορεί να οριστεί ως ένα εργαλείο της Χάρτας της Μπολόνιας, μελέτες, έρευνες, προγράμματα, επικοινωνία, διάχυση κλπ, το οποίο συμπεριλαμβάνεται σε ένα ευρύτερο μακροπρόγραμμα και περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για υποδομές, παράκτια έργα, μεγάλα προγράμματα. Το κοινό σχέδιο δράσης σκοπεύει κυρίως στο σχεδιασμό ενός κοινού προγράμματος για την προστασία της παράκτιας ζώνης της Μεσογείου, που θα βασίζεται στην εμπειρία των διοικήσεων, θα προάγει και θα ενσωματώνει ευρωπαϊκές εθνικές πολιτικές για την παράκτια θαλάσσια ζώνη. Ο γενικός στόχος του κοινού σχεδίου δράσης είναι η προστασία των ακτών της Μεσογείου από τη διάβρωση των ακτών και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παράκτιων περιοχών στην αλλαγή του κλίματος. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω τριών πυλώνων: γνώση, έρευνα και παρακολούθηση της κατάστασης των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου, ολοκληρωμένος παράκτιος και θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός για την αηφόρο ανάπτυξη των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών. Ψηφίστηκε αυτές τις μέρες ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, διάταγμα δηλαδή, νόμος. Μελέτες και έργα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες προσαρμογής της αλλαγής του κλίματος κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου. Η Περιφέρεια Αττικής θα ωφεληθεί από τη συμμετοχή στον Bologna Charter Initiative, αφού αφενός αυξάνοντας την προσβασιμότητα της στη γνώση, στην έρευνα και την παρακολούθηση και τη δικτύωσή της στα τεκτενόμενα της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και αφετέρου βελτιώνοντας την προσβασιμότητα της Περιφέρειας Αττικής σε οικονομικούς πόρους για τη χρηματοδότηση έργων, δράσεων, μελετών, ερευνών κλπ. Στην παράκτια ζώνη της χωρικής αρμοδιότητας. Η ένταξη στην Bologna Charter δεν προβλέπει καμία οικονομική επιβάρυνση, δεν καταβάλλονται τέλη ούτε άλλου είδους οικονομικές υποχρεώσεις, απαιτείται η προθυμία συνεργασία μέσω προγραμμάτων με άλλες παράκτες περιοχές ή αρχές σχετικά με τα θέματα προστασίας, ολοκληρωμένης διαχείρισης, προσαρμογής και αηφόρο ανάπτυξης των ακτών της Μεσογείου. Εισηγούμαστε την έγκριση της σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της περιφέρειας. Ερώτηση στον εισηγητή. Τοποθετήσεις. Όχι, είναι άλλα διαφορετικά θέματα. Η τοποθέτηση του έχει η κυρία Μπαλού άλλος. Άλλος είναι άλλος τοποθέτηση. Είπα, εντάξει. Όχι εγώ. Λοιπόν, για να υπάρχει, για να υπάρχει, εντάξει. Κάντε και το 9, κάντε και το 9 στην εισήγησή σας για να υπάρχει μια τοποθέτηση. Εκφωνείται και το 9.
Όση εισήγηση, όση εισήγηση. Είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι διαφορετικά, είναι διαφορετικά, ναι. Απλώς να σε ενημερώσω λιγάκι τώρα, εντάξει. Λοιπόν, τοποθέτηση κυρία Μπαλού. Άλλος συνάδελφος τοποθέτηση, κυρία Μπαλού, τοποθέτηση. Και το 8 και το 9 είναι διαφορετικά θέματα, αλλά και τα δύο, γι' αυτό θα κάνουμε μία ενιαία τοποθέτηση για να μην πάρουμε και πάρα πολύ χρόνο αναλυτικά, γιατί έχουμε τοποθετηθεί για αυτά τα προγράμματα έτσι κι αλλιώς πάρα πολλές φορές. Και τα δύο όμως πατάνε στη λογική της υποτίθεται υπηρέτησης του περιβάλλοντος, των παράκτιων ζωνών κτλ. Λόγω των κλιματικών αλλαγών. Στο μεν έναν συμμετέχει για τη γνώση και τα όσα αναφέρατε και χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις, το δε άλλο έχει και συνδρομή, έχει και άλλα στοιχεία μέσα, να μην τα πούμε. Η δική μας, εν πάση περιπτώσει, παρατήρηση και τοποθέτηση έχει να κάνει στην ουσία των προγραμμάτων. Τέτοιου είδους προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βγει άπειρα και γεννιόνται συνεχώς και καινούρια. Σε αυτό είναι μανούλες έτσι και αλλιώς. Η ουσία όμως είναι ότι δεν έχουν καμία αγωνία για την προστασία του περιβάλλοντος, των παράκτιων, πώς να πω, της γραμμής εκεί. Έλα, εντάξει, ζωνών, ναι, των παράκτιων ζωνών. Και την αγάπη σε σχέση με το περιβάλλον, τη θάλασσα και όλα αυτά τα σχετικά που μας λένε, ακόμα και για το κλίμα. Ακόμα και για το κλίμα. Η αγωνία τους είναι στο δεύτερο σκέλος, όπως αναφέρεται και στην εισήγηση, της αηφόρου ανάπτυξης, των έργων και τα σχετικά. Αν θέλετε να το συνοψίσω λίγο έτσι φραστικά, θα λέγαμε ότι όταν το περιβάλλον έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των επιχειρηματιών, ενοχλεί δηλαδή τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς, τότε δημιουργούνται τα αντίστοιχα χωρικά σχέδια, διάφορα προγράμματα για να έρθουν να εναρμονίσουν ουσιαστικά όλες αυτές τις εξελίξεις με βάση τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Κανένα ενδιαφέρον δεν υπάρχει και δεν θα μπορούσε φυσικά να γίνει διαφορετικά σε ένα μοντέλο οικονομίας που το κριτήριό του είναι πρώτα και κύρια το κέρδος, πρώτα και κύρια μία ανάπτυξη που αφορά και μόνο τα συμφέροντα και τις επιλογές των επιχειρηματικών ομίλων, καθορίζεται από αυτούς και προσαρμόζεται στις ανάγκες τους και επίσης αλλάζει φυσικά πάντα και με τις επιλογές που έχουν αυτοί που κρατούν τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια τους. Λέτε ότι θα πάρετε γνώση και όλα τα σχετικά. Θα έκανα ένα ρητορικό ερώτημα. Αυτή τη γνώση που θα αποκτήσετε, γιατί έχει αποκτήσει η περιφέρεια με τη συμμετοχή της σε τέτοιες ημερίδες και προγράμματα πολλές γνώσεις μέχρι σήμερα, θα την εφαρμόσετε στο ελληνικό? Δηλαδή η επιλογή σας το ελληνικό να δοθεί, να εμπορευματοποιηθεί, να ιδιωτικοποιηθεί, έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση και την υπεράσπιση της παράκτειας ζώνης? Κατά τη γνώμη μας όχι. Κατά τη δική σας μπορεί. Γιατί τη βάζετε στο κουτάκι ακριβώς όπως και στο φαλυρικό όρμο κτλ. Κουμπώνουν, πάρτε και λιγάκι πράσινο, πάρτε και ένα θάμνο, πάρτε και λίγη θάλασσα που θα την πληρώνετε, αλλά πάρτε και ένα μεγαθύριο από το οποίο θα κερδοφορούν κάποιοι. Δεν μιλάμε για μητροπολιτικά κέντρα, πάρκα, δωρεάν, στο λαό και όλα τα σχετικά που έχουμε πει πολλές φορές. Επίσης, να κάνω ακόμη ένα ρητορικό ερώτημα και να κλείσω. Ας πούμε, η εξόριξη των υδρογοναθράκων στο Ιόνιο έρχεται σε αντίθεση με την κλιματική αλλαγή και την υπεράσπιση της παράκτειας ζώνης της περιοχής? Και τελικά ποιο συμφέρον θα επικρατήσει? Απλά τα παραδείγματα, για να μην φέρω πολλά, απλά για να επιβεβαιώσουμε την υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κατευθύνσεων, της πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και των προηγούμενων και της Περιφερειακής Αρχής που πατάει σε αυτό το δρόμο και τον υπερασπίζεται και τον υπηρετεί με απόλυτη συνείδηση, γιατί υπηρετεί αυτή την πολιτική και λογική, αναμασά όλα αυτά τα επιχειρήματα, τα φλιναφήματα και τους τίτλους που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας τα φέρνει εδώ να τα ψηφίζουμε για να τα πληρώνουμε, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος τοπικής οδηγήσης, άλλωστε, ως τμήμα του κράτους. Λοιπόν, καθόλου για την κλιματική αλλαγή δεν νοιάζεται κανένας, ίσα-ίσα που την υπονομεύουν. Φυσικά αυτό αλλάζει σε ένα άλλο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης, με κριτήριο τις ανάγκες του λαού, με κεντρικό σχεδιασμό, μια άλλη οικονομία και μια άλλη εξουσία φυσικά. Γι' αυτούς τους λόγους δεν ψηφίζουμε ούτε το 8 ούτε το 9. Τα καταψηφίζουμε. Άλλος συνάδελφος, ο κύριος Αδαμόπουλος. Υπάρχει άλλος, κύριε Αδαμόπουλο, έχει το λόγο. Ναι, είπα στην αρχή, κύριε συνάδελφε, ότι είναι διαφορετικά θέματα, διότι
Το ΜΕΝ 8 είναι τέλος πάντων στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής, ανανέωση της Μπολόνιας Charter του 12 για την περίοδο 14-20. Στην ουσία είναι, να είχαμε να λέγαμε, ψάχνοντας να βρούμε τέλος πάντων για όλη αυτή την ιστορία κανέναν οικονομικό πόρο για να κάνουμε διάφορες δράσεις κτλ. Δηλαδή να είχαμε να λέγαμε ότι κάνουμε κάτι για όλα αυτά τα πράγματα, ενώ ξέρουμε, είπε και η κυρία Μπαλού, τι γίνεται στις παράκτιες ζώνες, ζήσαμε και εμείς πρόσφατα εδώ πέρα τις διάφορες καταστάσεις κτλ. Το 9 όμως έχει ένα άλλο ενδιαφέρον. Καταρχήν είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα του ΟΗΕ, που πέρα από μια σειρά πόλεις που συμμετέχουν, γύρω στις 2.500 πόλεις και 300 περιφέρειες, το εντυπωσιακό είναι ότι συμμετέχουν 2.198 εταιρείες και 479 επενδυτές. Με ένα γρήγορο έτσι ψάξιμο που κάναμε, συμμετέχουν όλες οι πολυεθνικές, από την Microsoft, την Apple, τις φαρμακοβιομηχανίες, την Bayer κτλ. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ? Όλες αυτές οι πολυεθνικές, στην ουσία, εξαγοράζουν το τεράστιο ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουν συμμετέχοντας σε συνδιασκέψεις, συνέδρια κτλ. Διαφημίζονται, ενώ είναι γνωστό ότι τέλος πάντων το όλο πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος υπεύθυνες είναι οι μεγάλες πολυεθνικές και με την καταστροφή και με όλα αυτά που γίνονται. Κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά ταυτόχρονα διαφημίζονται σε αυτή την πλατφόρμα. Και το ζήτημα είναι ότι η περιφέρεια δίνει συνδρομή σε όλο αυτό το πράγμα για υποτίθεται ανταλλαγή εμπειριών κτλ. Δηλαδή δίνουμε 5.000 ευρώ από το 16, γιατί υπάρχει και απόφαση, στην ουσία να διαφημίζονται οι πολυεθνικές, που στην ουσία ευθύνονται για όλο το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και όλη την καταστροφή του περιβάλλοντος σε αυτό το διάστημα. Κατά συνέπεια, είναι υποκριτικό δηλαδή να συζητάμε και μάλιστα με ένα τέτοιο τρόπο τη συμμετοχή της περιφέρειας σε όλο αυτό. Με αυτή την έννοια, βεβαίως, και τα δύο θέματα τα καταψηφίζουμε, αλλά έχει μία σημασία και ένα ενδιαφέρον να ψάξουν και οι υπόλοιποι περιφερειακοί σύμβουλοι τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Μπέστε σε κανένα site να δείτε τι ακριβώς γίνεται και τι παιχνίδια παίζονται γύρω από αυτά. Δεν υπάρχει άλλο συνάδελφο. Κυρία Μπαλούνε. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Θέλαμε να το θέσουμε και στην αρχή, αλλά επειδή έφυγε ο χρόνος με το επίγον, το άλλο θέμα, ήθελα να το βάλω σε αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι είναι συναφές και απλά μου διέφυγε πριν που ψαχνόμουν εδώ πέρα. Λοιπόν, θέλουμε να θέσουμε ένα θέμα που αφορά στο περιβάλλον για το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, να έρθει μια εικόνα για το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα από τα μέτρα προστασίας για την πυροπροστασία. Εντάξει, επειδή δεν το βάλαμε αρχικά, για να μην μου πείτε ότι είμαι εκτός θέματος, το έβαζα εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, σε ψηφορία εισήγηση υπέρ. Στο υπαθμόν 8 θέμα, σε ψηφορία εισήγηση υπέρ. Κατά η Λαϊκή Σπήρωση, η Ελληνική Αυγή, κυρία Θανοπούλου, κύριο Αδαμόπλος, Νικολιδάκη, Μαντάς, Ράικου και Βασιλάκη. Λευκό. Αποχές. Κατά πλειοψηφία δεχτεί εισήγηση. Στο υπαθμόν 9 θέμα υπέρ. Κατά η Ελληνική Αυγή, η Λαϊκή Σπήρωση, κυρία Θανοπούλου, κύριο Αδαμόπλος, Νικολιδάκη, Μαντάς, Βασιλάκη και Ράικου. Λευκό. Αποχές. Κατά πλειοψηφία δεχτεί εισήγηση. Για τα πρακτικά στο υπαθμόν 13 θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως εκφωνήθηκε, ο κύριος Μαντάς έχει λευκό. Υπαθμόν 10 θέμα, έγκριση σκοπιμότητας συμμετοχής τελεχών της Περιφέρειας Αττικής, σταθερινά σεμινάρια του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας για την ηλεκτρονική εξαποστάσεως εκπαίδευση σε θέμα διαχείριση υγρών και βιοστερεών αποβλήτων, ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Εισηγούμαστε την έγκριση σκοπιμότητας συμμετοχής των στελεχών έως 10 άτομα τέλος πάντων της Περιφέρειας Αττικής στα θερινά σεμινάρια του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας για την ηλεκτρονική εξαποστάσεως
εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης υγρών και βιοστερεών αποβλήτων. Υπάρχει ερώτηση, εισηγητή. Ερώτηση, κυρία Βρίνα. Δεν έχουμε ακόμα καθορίσει. Το ανοιχνεύουμε στις υπηρεσίες να δούμε ποιοι είναι υπάλληλοι. Και... Τοποθέτηση, ψηφορία, εισήγηση, υπέρ. Υπέρ. Της διεύθυνσης περιβάλλοντος θα είναι. Θα δούμε. Υπερβάλλοντος και αυτοί που ασχολούνται με τα έργα. Υπέρ. Που κάνουν τις προγραμματικές. Υπέρ. Κατά. Λευκό. Αποχές. Ομόφωνα δεχτή εισήγηση. Δικαιολόγηση απουσιών. Η κυρία Στριγνάκη για λόγους υγείας. Η κυρία Δημοπούλου για λόγους υγείας. Η κυρία Γιαννακάκη στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους. Ο κύριος Καρδαλιάς για επαγγελματικούς λόγους. Η κυρία Γιάμαλη, το ίδιο και ο κύριος Σιλιόπουλος. Δικαιολογείται η απουσία. Και η κυρία Λαμπρίδου για λόγους επαγγελματικούς. Δικαιολογείται η απουσία των συναδέλφων, ομόφωνα το σώμα εγκρίνει δικαιολογεί της απουσίας των συναδέλφων. Λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και την υπηρεσία για τη συνδρομή της.